Θολή είναι η ατμόσφαιρα και στα Χανιά, καθώς μέχρι και την Κρήτη φτάνουν τα επιβλαβή αιωρούμενα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα, ενώ σε αρκετές περιοχές υπάρχει και η οσμή του καμένου. Τα επίπεδα των επιβλαβών αιωρούμενων μικροσωματιδίων αυξάνονται και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 8 το πρωί στην πόλη των Χάνιων, τα μικροσωματίδια ήταν 25 μιλιγραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ενώ ο σταθμός στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου την ίδια ώρα κατέγραψε συγκέντρωση μικροσωματιδίων 70 μιλιγραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο. Βλάβες στο αναπνευστικό του ανθρώπινου οργανισμού μπορούν να προκαλέσουν τα αιωρούμενα μικροσωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα μετά από τις πυρκαγιές. Αυτό όμως συμβαίνει πολύ κοντά στα σημεία που έχουν εκδηλωθεί. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, τέτοιος κίνδυνος για τους κατοίκους της Κρήτης δεν υπάρχει από τις πυρκαγιές στην κεντρική Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι κυρίως πολύ κοντά στα σημεία που βρίσκονται οι πυρκαγιές, γιατί εκεί οι εκπομπές γίνονται σε χαμηλό ύψος, εκεί δηλαδή που καίει, και επομένως τα σωματίδια μεταφέρονται στα χαμηλά στρώματα και εδώ δηλαδή, εκεί δηλαδή που ζούμε. Συνέχεια βέβαια, αυτά τα σωματίδια και ο καπνός εισέρχεται μέσα στη γενικότερη κυκλοφορία και μπορεί να μεταφερθεί αρκετά μακριά. Είδαμε για παράδειγμα τις προηγούμενες μέρες αλλά και χθες σημαντική μεταφορά καπνού σε διάφορες περιοχές μακριά από τα σημεία που είχαμε τις φωτιές. Αυτά όμως συνήθως είναι σε μεγάλο ύψος, μήπως δεν έχουν επίδραση στους ανθρώπους. Τα βλέπουμε στον ουρανό, το νέφος αυτό που δημιουργεί, αλλά είναι αρκετά ψηλά ώστε να δημιουργήσει προβλήματα. Στο μεταξύ, ελαφριά βελτίωση της θερμοκρασίας προβλέπεται για όλο το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς όμως παραμένει. Ταυτόχρονα, βέβαια, ενισχύονται και οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Έχουν αλλάξει από τους δυτικούς που είχαμε την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, σε βόρειους, το οποίο είχε ένα αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ρίξει θερμοκρασία στις βόρειες παραλιακές περιοχές του νησιού, ενώ όμως αρκετά αυξημένη και η άνεμη και η θερμοκρασία στις νότιες περιοχές. Με στις νότιες περιοχές του νησιού ο δείκτης επικινδυνότητας της πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, γιατί σε αρκετά σημεία λόγω των βοριάδων θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων, κυρίως μεταξύ των μεγάλων ωραίων όγκων, τα οποία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στα νότια δημιουργούν πάλι συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας για τις δασικές πυρκαγιές. Οι βοριάδες συνεχιστούν και τη Δευτέρα και την Τρίτη, δηλαδή θα έχουμε αυτό το πρώτο του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Πέφτει λίγο η εντασία τους από την Τρίτη, κυρίως την Τετάρτη. Οπότε θα ανέβει και η θερμοκρασία. Περιμένουμε μετά από την πτώση του Σαββατοκύριακου να έχουμε εκ νέου άνετη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Επομένως, ξαναδούμε υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρετικά αλλά και στην Κρήτη το τριήμερο Δευτέρας με Τετάρτη, ίσως και Πέμπτη, με μια σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών από εκεί και μετά. Μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στα νότια του νησιού, όπως επισημαίνεται. Στις νότιες περιοχές, εκεί που όταν έχουμε βόρειο ρεύμα, έχουν σημαντική ενίσχυση των νοτίων ανέμων. Υπάρχουν περιοχές και στους τέσσερις νομούς, οι οποίοι δημιουργούν λόγω του καναλισμού του ανέμου μέσα από τα βουνά ισχυρές ρηπές ανέμου, κυρίως στα νότια τμήματα. Επομένως εκεί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους, αυτοί οι άνεμοι είναι κατά βάτες ξηροί και θερμοί, και επομένως είναι συνθήκες πολύ ευνοϊκές για την γρήγορη διάσωση μιας πυρκαγιάς, αν για κάποιο λόγο μπει. Αν και κάθε χρόνο συνήθως μετά από το 15 Αύγουστο ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και αλλάζει όψη, για φέτος οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν να το πούν ακόμα αυτό με βεβαιότητα.